η γιαγιά η Φόνη γυρίζει από την Ισπανία μεθαύριο. Το ίδιο κοιτασία από το χωριό. Και είμαι πολύ χαρούμενη που θα τις ξαναδώ και τις δύο. Ο μπαμπάς και η μαμά νομίζω πως θα είναι και αυτοί πολύ χαρούμενοι όταν έρθουν η γιαγιά η Φόνη και η Τασία. Γιατί τώρα που λείπουν πρέπει να με προσέχουν εκείνοι. Και όλο μαλώνουν γιατί με αγαπάνε πολύ και θέλουν και οι δύο να με παίρνουν μαζί τους. Και τσακώνονται για το ποιος θα με πρωτοπάρει και τραβάνε κλήρο. Και μετά αυτός που χάνει και δεν με κερδίζει γελάει. Αλλά μάλλον το κάνει από τα νεύρα του. Και επειδή δεν θέλει να δει ο άλλος πόσο στεναχωρημένος είναι που με έχασε. Όμως αυτή τη φορά δεν τραβήξανε κλήρους. Η μαμά φώναζε και έλεγε ότι εκείνη έχει και μια μετακίνηση στην πλάτη της και νομίζει ότι πλήρωσε πολύ ακριβά την τελευταία φορά που με πήρε μαζί της και ότι αποκλείεται να το ξανακάνει για τα επόμενα 5 χρόνια. Και στο κάτω-κάτω είχε κανονίσει να φάει με τους συμμαθητές της από το εθνικό και δεν μπορούσε να με κουβαλάει. Και έφτανε πολύ εκείνη, γίνανε ηθοποιοί και εκείνη δημόσιος υπάλληλος και δεν θα ξεφτυλιζόταν ακόμα περισσότερο. Και ο μπαμπάς έλεγε πως αποκλείεται να χάσει το μάτς. Αυτό το μάτς. Και ότι είχε κανονίσει να πάει με το Γιάννη. Και πως δεν μπορούσε να με κουβαλάει στο γήπεδο μέσα στα μεσημέρια και στους ήλιους. Και εγώ είπα, μη μαλώνετε, μπορώ να έρθω και με τους δύο. Λίγο με τον έναν και λίγο με τον άλλον. Και μετά πήγαν στο δωμάτιό τους να μαλώσουν με την ησυχία τους. Και δεν άκουγα τι έλεγαν γιατί είχαν κλείσει την πόρτα πίσω τους. Παντός στον καυγά κέρδισε ο μπαμπάς που ήταν φαίνεται πιο δυνατός γιατί θα με πάρει μαζί του στο μάτς που θα πάει με το θείο Γιάννη. Ο μπαμπάς, εκτός από μπαμπάς μου, είναι και ομάδα Ολυμπιακός, που το χρώμα του είναι το κόκκινο. Ο μπαμπάς λέει ότι θρησκεία αλλάζουμε, ομάδα ποτέ. Και κόκκινο είναι το αίμα μας και άλλα τέτοια και νευριάζει το θείο Περικλή, που είναι ομάδα Παναθηναϊκός, που το χρώμα του είναι το πράσινο. Και εγώ ομάδα Ολυμπιακός θέλω να είμαι, γιατί το κόκκινο είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Και αυτό το μάτς που θα πηγαίναμε, λέει, ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι δυο αιώνιοι αντίπαλοι θα αναμετριόντουσαν για το κύπελλο Ελλάδος. Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό, αλλά μου άρεσε που θα πήγαινα βόλτα με τον μπαμπά και το θείο Γιάννη. Να σας πω τώρα τι είναι το μάτς για να το ξέρετε. Μάτς είναι όταν πολλοί άντρες πάνε σε ένα μεγάλο μέρος που το λένε γήπεδο. Και έχει μια μεγάλη αυλή στη μέση, όπως η αυλή του σχολείου που είχα δει και που θα πάω κι εγώ. Αλλά πιο μεγάλη. Στην αυλή αυτή δεν τρέχουνε παιδάκια, μόνο μεγάλοι άντρες που κυνηγάνε ένα τόπι. Και όταν το φτάσουν, το κλωτσάνε για να το ρίξουν σε κάτι δίχτυα, σαν αυτά που είχαν οι ψαράδες στις πέτσες. Μόνο που αυτά είναι άσπρα και όχι κίτρινα. Αυτός που θα το καταφέρει να το ρίξει στα δίχτυα μετά είναι πολύ χαρούμενος και τρέχει γύρω-γύρω με τα χέρια ψηλά και φωνάζει. Και οι άλλοι που φοράνε ίδιο χρώμα μπλούζα με αυτόν τον αγκαλιάζουν και τον φυλάνε. Μάτς. Κερδίζει αυτός που θα πάρει τα πιο πολλά φυλάκια. Πήγαμε λοιπόν στο γήπεδο και είχε πάρα πολύ κόσμο και χρειάστηκε να σταθούμε στην ουρά για να μπούμε μέσα. Και εμένα δεν μ' αρέσουν οι ουρές γιατί πάντα φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω να μπω και θα χάσω όλα τα ωραία πράγματα που ήρθα να δω. Και γκρίνιαξα λίγο και ο μπαμπάς είπε «Όχι από τώρα ρε αγάπη μου». Και ο θείος Γιάννης είπε κάτι για την τύχη τους που δεν κατάλαβα. Τελικά προλάβαμε και μπήκαμε και κάτσαμε σε κάτι θέσεις που όμως δεν ήταν και πολύ αναπαυτικές. Αλλά δεν με πείραξε και πολύ γιατί είχε πολύ κόσμο γύρω και χάζευα. Κι ήταν και ένας κύριος με άσπρο καπελάκι και ένα ταβλά μπροστά του και πουλάγε σπόρια. Και ένας άλλος με ένα κουβά με πάγο που είχε μέσα λεμονίτες και ταμ-ταμ. Και ο μπαμπάς μου πήρε ένα ταμ-ταμ. Σπόρια δεν μου πήρε γιατί δεν ξέρω να τα καθαρίζω και μου είπε: Αν πεινάσεις αγάπη μου, σου έχω φέρει σαντουιτσάκι από το σπίτι. Αλλά εγώ καθόλου δεν πεινούσα. Έπινα το ταμ-ταμ και ήθελα να αρχίσουν οι άντρες να φιλιούνται. Και άρχισε το μάτς και μετά από λίγο ένας κόκκινος έριξε το τόπι στα δίχτυα και το έκαναν οι άλλοι μάτς. Και ο κόσμος ήταν χαρούμενος και φώναζε όρθιος και ο παπάς μαζί με το θείο Γιάννη «Ναι, ο φωτιστός και Ολυμπιακός». Και μετά ένας πράσινος έριξε το τόπι στα δίχτυα και του έκαναν οι άλλοι δικοί του μάτς. Και ο άλλος μισός κόσμος, χωρίς τον μπαμπά και τον θείο Γιάννη, ήταν χαρούμενος και φώναζε όρθιος «Δωμάζος! Παναθηναϊκός!». Και μετά είχα πιει όλο το ταμ-ταμ και βαρέθηκα και ζεσθενόμουν και ήθελα να γυρίσουμε στο σπίτι. Αλλά ο θείος Γιάννης μου είπε άγρια «Ούτε που να το συζητάς, Περσεφόνη!» και γκρίνιαζα από μέσα μου. Και ξαφνικά δεν ξέρω τι έγινε και ήταν όρθιος όλος ο κόσμος και ο μισός και ο άλλος μισός, αλλά δεν ήταν χαρούμενος, μόνο θυμωμένος πολύ και φώναζε «Πουλημένη, θα μπούμε μέσα, θα γίνει δω Περού,
και πέταγε ό,τι κρατούσε στην αυλή. Και ο θείος Γιάννης είπε στον μπαμπά να πάρει το παιδί και να φύγει, γιατί θα γινόταν της πουτάνας. Και ο μπαμπάς με πήρε αγκαλιά, αλλά εγώ δεν ήθελα να φύγω. Ήθελα να δω την πουτάνα και αυτό το Περού που θα έπαινε μέσα. Δεν πρόλαβα όμως να τους δω. Μόνο τον κόσμο είδα που πήγε στην αυλή και έσπαγε πράγματα και έβαζε φωτιές και μετά δεν είδα ούτε αυτά. Γιατί με πήρε ο μπαμπάς και φύγαμε τρέχοντας. Το βράδυ στο σπίτι διηγήθηκα στη μαμά τι ωραία που πέρασα στο ματς, αλλά δεν μου φάνηκε να χάρηκε πολύ, γιατί όλο έριχνε άγριες ματιές στον μπαμπά. Επίσης το ίδιο βράδυ, ο μπαμπάς με το θείο Περικλή μιλήσανε χωρίς να τσακωθούνε και συμφώνησαν πως το ματς ήταν σικέ. Σικέτικε, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία.